μεγαλείο και η τραγική κατάληξη της αιαμικής αντίστασης δεν μπορούν να κατανοηθούν αποσπασμένα από τη γνώση της μεσοπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπως και τις δράσεις και των επεξεργασιών του εμπόριου και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν σταμάτησε τον αιματηρό για τους λαούς ανταγωνισμό των καπιταλιστικών συμφερόντων. Στο στρατόπεδο των νικητών ακολούθησε σκληρή μάχη για το μοίρασμα της υπεριαλιστικής λίας που τροφοδότησε νέες συγκρούσεις. Σε αυτή τη διαδικασία, ορισμένα καπιταλιστικά κράτη πέρασαν από το στρατόπεδο των νικητών σε αυτό των ηττημένων ή των αδικημένων από την υπεριαλιστική μοιρασιά, όπως η Ιταλία που δεν έλαβε τα προσδοκόμενα ή η Ελλάδα έπειτα από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ταυτόχρονα, οι συμφωνίες ειρήνης επέβαλαν στα ηττημένα καπιταλιστικά κράτη απώλειες εδαφών, αποικιών, αγορών και σφαιρών επιρροής, καθώς και εξαντλητικές πολεμικές αποζημιώσεις που κλώνησαν την καπιταλιστική εξουσία. Σε αυτά τα κράτη έγιναν περισσότερο αισθητά και τα βάρη της υπεριαλιστικής ειρήνης που ακολούθησαν τις σφαγές του υπεριαλιστικού πολέμου, πυροδοτώντας με αυτόν τον τρόπο επαναστάσεις και εξεγέρσεις που εμπνέονταν από το παράδειγμα της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Η Γερμανική, η Φιλανδική και η Ουγγρική Επανάσταση, οι εξεγέρσεις στα εργοστάσια του Τωρίνο, τα Σοβιέτ που εξαπλώθηκαν μέχρι τα Ολλανδικά βιομηχανικά κέντρα, σηματοδοτούσαν την αρχή μιας νέας εποχής, αυτής της τελικής αναμέτρησης ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της εργασίας. Και αν η τότε η επαναστατική ανάταση αποτέλεσε μόνο τροχιοδεικτική βολή ενός φωτεινού μέλλοντος, αυτό οφειλόταν και στις αδυναμίες του υποκειμενικού παράγοντα. Τα κομμουνιστικά κόμματα είχαν πρόσφατα ιδρυθεί από επαναστάτες που αποχώρησαν από τα σοσιαλδημοκρατικά, καταγγέλλοντας την προδοτική για την εργατική τάξη στήριξή τους στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Όμως αυτή η καταγγελία δεν συνδυάστηκε με μια βαθύτερη ανάλυση της αιτίας της ταξικής προδοσίας και επομένως με την ολοκληρωμένη επεξεργασία επαναστατικής στρατηγικής. Η προηγούμενη αδυναμία, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη επίδραση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων σε σημαντικά τμήματα της εργατικής τάξης, οδήγησε σε μια διαρκή ταλάντευση των κομμουνιστών απέναντί τους. Και αυτό συνέβαινε σε μια εποχή που τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα προστατούσαν στην αστική αντίδραση, συμμετέχοντας ή συνεπικουρώντας την καταστολή των επαναστατικών κινημάτων. Τότε, όπως και σε κάθε εποχή που τέθηκε σε κίνδυνο η καπιταλιστική εξουσία από την Παρισινή Κομμούνα και έπειτα, αναδείχθηκε ξεκάθαρα πως ο αντικομμουνισμός αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλου του αστικού πολιτικού κόσμου. Από τους φιλελεύθερους στην Ελλάδα ως τους μελανοχύτονες στην Ιταλία, και από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ έως τον στρατηγό Χόρτη, νικητές, ηττημένοι και αδικημένοι από τη μοιρασιά του προηγούμενου πολέμου διαγωνίζονταν στην καταστολή του κομμουνιστικού κινήματος, ενώ ταυτόχρονα οξύνονταν οι μεταξύ τους αντιθέσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ιταλική και η Γερμανική αστική τάξη πρόκριναν τη φασιστική πολιτική μορφή της εξουσίας τους. Επιδίωκαν, κινητοποιώντας και μεσαία και φτωχά λαϊκά στρώματα, να επιτύχουν ταυτόχρονα δύο στόχους. Να συντρίψουν τον εσωτερικό ταξικό εχθρό και να προετοιμάσουν μια νέα πολεμική αναμέτρηση για μια προσφορότερη ανακατανομή της υπεριαλιστικής λύσης. Όμως οι φασιστικές οργανώσεις έδρασαν και στα άλλα καπιταλιστικά κράτη, προσφέροντας πολύπλευρα στη σταθερότητα της καπιταλιστικής εξουσίας. Παντού συνέβαλαν στην καταστολή του εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος. Ταυτόχρονα, η αντίθεση στο φασισμό χρησιμοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις ως εργαλείο για τον εξαγνισμό των λεγόμενων δημοκρατικών αστικών κομμάτων και επομένως τροφοδότησε τις πιέσεις ενσωμάτωσης των κομμουνιστικών κομμάτων στο όνομα του φασιστικού κινδύνου. Έτσι κι αλλιώς, τα καπιταλιστικά κράτη, διδαγμένα από την εμπειρία των σοσιαλιστικών επαναστάσεων, υιοθέτησαν διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης του εσωτερικού εχθρού. Πέρα από τη φασιστική μορφή διακυβέρνησης, πολλές καπιταλιστικές χώρες που στη συνέχεια συμμάχησαν είτε με το φασιστικό άξονα είτε με το βρετανικό υπεριαλισμό, επέλεξαν μια μορφή δικτακτορίας προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποταγή των εργατικών λαϊκών μαζών. Παράλληλα, οι μεγάλοι νικητές του προηγούμενου πολέμου
ευελπιστούσαν να εξασφαλίσουν τον πιθαναγκασμό μέσα από τις παροχές που τους επέτρεπαν τα υπεριαλιστικά τους υπερκέρδη, χωρίς να σταματούν φυσικά να παίρνουν μέτρα καταστολής εναντίον του εργατικού κομμουνιστικού κινήματος. Όταν αναφερόμαστε στους μεγάλους νικητές του προηγούμενου πολέμου, κυρίως εννοώ τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δηλαδή όπου και προπολεμικά διατηρήθηκε η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ως αποτέλεσμα, σε συνθήκες υποχώρησης επαναστατικής θύελλας που ξεσήκωσε η Οκτωβριανή Επανάσταση, κλιμάκωση καπιταλιστικής αντίδρασης και προετοιμασίας ενός νέου πολέμου, στο στόχαστρο το οποίο έμπαινε από όλες τις πλευρές και η σοβιετική εξουσία, η κομμουνιστική διεθνής υιοθέτησε ως γραμμή άμυνας την πολιτική των αντιφασιστικών μετώπων. Σύμφωνα με αυτή, τα κομμουνιστικά κόμματα όφυλαν να επιδιώξουν τη συνεργασία και με τις αστικές δυνάμεις που ήταν αντίθετες στο φασισμό. Το γεγονός αυτό εξασθένισε αντικειμενικά την πολεμική τους απέναντι στον αστικό πολιτικό κόσμο και ειδικότερα απέναντι στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Σε αυτό το προαναφερθέν μεσοπολεμικό ιστορικό περιβάλλον ιδρύθηκε και ορίμασε και το κόμμα μας το ΚΚΕ. Αν και τον ιδρυθέν ΣΕΚΕ υιοθέτησε εξ αρχής την επαναστατική πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού, η πορεία κατάκτησης επαναστατικών χαρακτηριστικών δεν αποδείχθηκε εύκολη υπό το βάρος και της αστικής καταστολής. Τελικά, επί τα οποξία ιδεολογικοπολιτική διαπάλου, επικράτησε η επαναστατική πτέρυγα του κόμματος, με αποτέλεσμα την προσπόρησή του στην κομμουνιστική διεθνή και την ονομασία του σε ΚΚΕ. Όμως τα επόμενα χρόνια η υποχώρηση του επαναστατικού κινήματος οδήγησε σε νέες εσωτερικές αναταράξεις. Τελικά, έπειτα και από παρέμβαση της κομμουνιστικής διεθνούς, από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 άρχισαν να σημειώνονται σταθερά βήματα στη συγκρότηση του κόμματος και στην απήχησή του στις εργατικές λαϊκές μάσες. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου, οπότε μια απεργία ή μια διαμαρτυρία μπορούσε να προκαλέσει τη σφαγή της αστικής καταστολής, και όταν οι επίπονοι αγώνες του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος έμοιαζαν να μην φέρνουν αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν πολλά από τα χαρακτηριστικά που θα συνέβαλαν αργότερα στην νεανική εποπτεία. Σε αυτά τα χρόνια ατσαλώθηκε μια ικανή μάζα αποφασισμένων επαναστατών που, αμφισβητώντας τους δυσμενείς συσχετισμούς, στρέφονταν ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία και επομένως στο σύνολο του αστικού πολιτικού κόσμου. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, αρχικά μια χούφτα, που λίγους μήνες έπειτα από την επιβολή της κατοχής, δηλαδή σε καιρό που οι γερμανικές στρατιές θεωρούνταν αίτητες, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και οι εφημερίδες τους καλλιεργούσαν την ιτοπάθεια και την ιδωλατρία, εκτίμησαν ως εφικτή την άμεση οργάνωση της μαζικής εθνικοαπελευθερωτικής πάλης με όλα τα μέσα. Αυτοί ανέλαβαν την τιτάνια προσπάθεια της ανασυγκρότησης του κόμματος και της συγκρότησης του ΕΑΜ και των άλλων ιαμικών οργανώσεων. Και ήταν οι δεσμοί εμπιστοσύνης που είχαν διαμορφώσει τα προηγούμενα χρόνια με τις εργατικές λαϊκές μάζες που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Ακόμα, στα μεσαπολεμικά χρόνια, το ΚΚΕ βρισκόμενο σε συνεχή πολεμική με την κυρίαρχη αστική ιδεολογία, απέριψε εξ αρχής κάθε μορφή σοβινισμού και πρωτοστάτησε στην πάλη για την ένταξη των προσφύγων και των μειονοτήτων στο εργατικό κίνημα. Ήταν αυτή η πάλη που αργότερα θα επέτρεπε να μεταβληθούν οι προσφυγογειτονίες σε κάστρα του ιαμικού αγώνα και που θα επέτρεπε να χρησιμοποιηθούν οι μειονότητες διασπαστικά στον αντιστασιακό αγώνα. Συνολικότερα, δεν υπάρχει πλευρά της ιαμικής δράσης στην οποία να μην αντικατοπτρίζονται οι κοπιώδεις προσπάθειες του μεσοπολεμικού ΚΚΕ να κατακτήσει επαναστατικά χαρακτηριστικά. Πώς αλήθεια μπορεί να κατανοήσει κανείς τη συστράτευση χιλιάδων νέων γυναικών στην ΕΠΟΝ, αν δεν γνωρίζει ότι από το 1923 το νεαρό τότε ΣΕΚΕ είχε υιοθετήσει το σύνθημα «Σφυρίδα ρεπάνι και ψήφο στο φουστάνι», ότι από την ίδρυσή του υιοθετούσε ειδικά αιτήματα για την ισοτιμία της γυναίκας και την προστασία των εργατριών. Βέβαια, η σύνδεση του ΚΚΕ με το ΕΑΜ σήμαινε και ότι η πολιτική του τελευταίου αποτελούσε καθρέφτη των στρατηγικών επιλογών του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Για τον ίδιο λόγο που το ΚΚΕ επιδίωξε το 1936 να συνεργαστεί με τους φιλελεύθερους για να ανακόψει το ενδεχόμενο της δικτακτορίας, αναζητούσε λίγους μήνες μετά την επιβολή της τριπλής φασιστικής κατοχής έναν αστό πολιτικό ή στρατιωτικό κύρους να αναλάβει επικεφαλής του ΕΑΜ. Τελικά, μόνο όταν όλες οι αστικές πόρτες παρέμειναν κλειστές, το ΚΚΕ αποφάσισε να προχωρήσει τη συγκρότηση του ΕΑΜ με τη συμμετοχή των περιορισμένης επιρροής σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων
και του Αγροτικού Κόμματος, στο οποίο είχαν ενταχθεί νωρίτερα πάρα πολλά μέλη του ΚΚΕ. Παρόλα αυτά, ήταν οι συνθήκες που διαμόρφωσε η τριπλή φασιστική κατοχή που εξασφάλισαν την αλλαγή των ταξικών συσχετισμών και τη μαζικοποίηση του ΕΑΜ. Μετά την επιβολή της κατοχής, η μεγαλύτερη μερίδα της αστικής τάξης στάχθηκε υπέρ του Βρετανικού Υπεριαλισμού και ακολούθησε τον Βασιλιά και τον Βρετανικό στρατό στο Λονδίνο και στο Κάιρο αντίστοιχα. Ένα μικρότερο κομμάτι της αστικής τάξης συνεργάστηκε με τις αρχές κατοχής και ένα τρίτο παρέμεινε απαθές, συνεχίζοντας τις οικονομικές του δοσοληψίες με τις αρχές κατοχής. Όλα αυτά συνέβαιναν σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την κλιμάκωση της ταξικής εκμετάλλευσης, το λοιμό και τις εκτελέσεις των κατακτητών και των τόπιων συνεργατών τους. Ως αποτέλεσμα, συρρυκνώθηκε η οποιαδήποτε απήχηση των αστικών κομμάτων, που εξάλλου νωρίτερα είχαν συνηγορήσει στην ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας από το Μεταξά και είχαν σταματήσει τη δράση τους, είχε παθεί η δράση τους από τη δικτατορία από το 1936 δηλαδή και έπειτα. Η καθημερινή εμπειρία των εργατικών λαϊκών μαζών ερχόταν πλέον σε σύγκρουση με την αστική προπαγάνδα του Μεσοπολέμου, που παρουσίαζε τις αστικές δυνάμεις ως προστάτες του έθνους και τους κομμουνιστές ως εχθρούς του. Και αυτό διότι στις συνθήκες κατοχής, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ αποτέλεσαν τους μόνους συμπαραστάτες, στα βάσανα και τους πόρτους της εργατικής τάξης και του φτωχού λαού, τους μόνους οργανωτές του αγώνα τους. Όμως, οι συγκεκριμένες συνθήκες που δεν χαρακτήρισαν γενικά όλες τις κατεχόμενες χώρες, διατάραξαν και τις συμμαχίες της καπιταλιστικής εξουσίας. Η σύντομη και βίαιη προλεταριοποίηση των μικρών και μεσαίων αστικών στρωμάτων της πόλης και του χωριού αποστέγησε την αστική τάξη από τους συμμάχους της και μεγέθυνε εκείνες οι κοινωνικές δυνάμεις που είχαν συμφέρον να σταθούν στο πλευρό της εργατικής τάξης. Την ίδια περίοδο, η κατάλυση της εθνοκρατικής ανεξαρτησίας αποστερούσε την εφόρια αστική τάξη από τους μηχανισμούς επιβολής της κυριαρχίας της και πρώτα απ' όλα από τον αστικό στρατό. Και είδαμε πώς προσπάθησε να επιλύσει αυτό το ζήτημα και μέσα από αστικές, δοσιλογικές ή μη δοσιλογικές οργανώσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η έκκληση των κομμουνιστών για μαζική εθνικοαπελευθερωτική δράση με όλα τα μέσα βρήκε πρωτόγνωρα έφορο έδαφος ανάπτυξης. Οι 15 κομμουνιστές, φεύγοντας από τις εξορίες και τις φυλακές, ανασυγκρότησαν το κόμμα τους και ίδρυσαν αρχικά την Εθνική Αλληλεγγύη, η οποία και πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στην πείνα. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε το εργατικό ΕΑΜ, αφού εκείνη την περίοδο κάθε εργατική διεκδίκηση στρεφόταν αντικειμενικά και εναντίον των αρχών κατοχής και αντιμετωπιζόταν από αυτές. Θα ακολούθησαν το ΕΑΜ και τα ένοπλα σώματά του, ΕΛΑΣ και το ΕΛΑΜ, ενώ τη βασική συστράτευση στην αιμική αντίσταση συμπλήρωσαν οι ΕΠΟΜ, τα ΕΤΟΠΛΑ, η ΟΠΛΑ, η Πολιτοφυλακή και άλλε οργανώσει. Στη συνέχεια, η αλλαγή των συσχετισμών εκφράστηκε και στο στρατό της Μέσης Ανατολής. Και αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται ακριβώς όχι μόνο για μια πάλη που γίνεται στο πλαίσιο της κατοχής, αλλά για μια ταξική πάλη που μπορεί να εκφραστεί σε κάθε χώρο και σε κάθε μηχανισμό στον οποίο υπάρχουν οι δύο τάξεις, όπως το στρατό της Μέσης Ανατολής. Οι αντιφασιστικές οργανώσεις σε στρατό, ναυτικό και αεροπορία κατόρθωσαν να αγκαλιάσουν την πλειοψηφία των στρατευμένων. Τάσσονταν υπέρ του ΕΑΜ και εναντίον της εξόρισης της αστικής κυβέρνησης και έτσι απέτρεψαν τη μετατροπή του στρατού σε σώμα πρωτοβιανών της καπιταλιστικής εξουσίας. Το 1943 η αντεπίθεση του κόκκινου στρατού έδωσε νέα πτερά στην αμυντική αντίσταση, μιας και κάθε νίκη των σοβιετικών στρατευμάτων πιστωνόταν σε αύξηση του κύρους και της αποδοχής των Ελλήνων κομμουνιστών. Πλέον το ΕΑΜ με τα μαζικά συλλαλητήρια και τις γενικές απεργίες ενάντια στην υποχρεωτική επιστράτευση και στην επέκταση της βουλγαρικής ζώνης κατοχής, είχε τη δύναμη να κυρώνει κεντρικές επιλογές των αρχών κατοχής. Ταυτόχρονα, ο ΕΛΑΣ είχε απελευθερώσει σημαντικό τμήμα των εδαφών της χώρας. Λίγο αργότερα, η συνδικολόγηση της φασιστικής Ιταλίας αναπτέρωσε τον ηθικό των αντιστασιακών και αναβάθμισε τον οπλισμό των ανταρτών. Την ίδια περίοδο, ο ΕΛΑΣ μπορούσε πλέον να δρά και μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια, αυτή η απλή απεικόνηση της μεταβολής των συσχετισμών αδυνατεί να αποτυπώσει τις θυσίες και τον ηρωισμό που απαιτούσε από τους χιλιάδες κομμουνιστές που τέθηκαν επικεφαλής του αγώνα. Αδυνατεί να αποτυπώσει τις θυσίες και τον ηρωισμό των εκατοντάδων χιλιάδων που συμπορεύτηκαν μαζί τους στις αμυντικές οργανώσεις. Από την οργάνωση των συσιτίων μέχρι την επιτυχία των απεργιών. Από τη θυσία των 200 της Κεσαριανής μέχρι τους νεκρούς των Πλόκων. Από την παλικαρίσια στάση της ηλέκτρας Αποστόλου μπροστά στους βασανιστές της
έως την ιδεολογική δράση των αντακτών του Ελλάς, κάθε κερδισμένο βήμα απέναντι στην τριπλή φασιστική κατοχή και στους ντόπιους συνεργάτες της, έφερε την αιμάτινη σφραγίδα του κομμουνιστικού και του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το ίδιο ισχύει στο Ακέραιο και για τα υπόλοιπα εθνικοαπελευθερωτικά μέτωπα, στα οποία πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές, όπως και για το Σοβιετικό λαό και το Κόκκινο στρατό που πρόσφεραν 20 εκατομμύρια νεκρούς στον αντιφασιστικό αγώνα. Έτσι, στα τέλη του 1943 ήταν πλέον φανερό ότι η πλάστηκα του πολέμου έγινε οριστικά εναντίον των δυνάμεων του φασιστικού άξονα. Αυτό έκανε ξεκάθαρο στις εμπόριες και διεθνείς αστικές δυνάμεις ότι πλέον το κεντρικό διακύβευμα αφορούσε την επόμενη μέρα του πολέμου. Η νέα κατάσταση φανέρωσε όμως και τα όρια και τις αντιφάσεις της αντιφασιστικής στρατηγικής. Η αντιφασιστική συμμαχία, συμπεριλαμβάνοντας κράτη και οργανώσεις με διαφορετικό ταξικό προσανατολισμό, αδυνατούσε να διαμορφώσει κοινό μεταπολεμικό σχέδιο. Έτσι, όσο πιο ορατό γινόταν το τέλος του πολέμου, τόσο πιο πολύ οξυνόταν η ταξική πάλη, διεθνώς και στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Η ελληνική περίπτωση είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Μέσα στο 1943, τα αντιμαχόμενα τμήματα της αστικής τάξης θα ξεπεράσουν τις παλιές τους αντιδικίες μπροστά στο φόβο της απώλειας της καπιταλιστικής εξουσίας. Εγγυητής αυτής της ενότητας θα είναι ο βασιλιάς και οι υποστηρικτές οι Βρετανοί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο τελευταίος κατοχικός πρωθυπουργός Ράδης θα συγκροτήσει τα τάγματα ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΑΣ με τη συμμετοχή βενιζελικών αξιωματικών και του ΕΔΕΣ Αθήνας, αλλά και εις γνώση της εξόριστης αστικής κυβέρνησης και των Βρετανών πρακτόρων. Ο αρχηγός του ΕΔΕΣ Ζέρβας θα κηρύξει άτυπη ανακοχή με τα γερμανικά στρατεύματα και θα στραφεί εναντίον του ΕΛΑΣ. Η αστική ΕΚΑ θα προσπαθήσει να ελέγξει τις περιοχές στη Ρούμελη, προκειμένου να προτρέψει μια ενδεχόμενη κάθοδο του ΕΛΑΣ προς την Αθήνα. Μάλιστα, όταν ο τελευταίος θα χτυπήσει τις δυνάμεις της, τα απομεινάρια τους θα περάσουν στην Πελοπόννησο και θα ενωθούν με τα εκεί τάγματα ασφαλείας. Η εξόριστη αστική κυβέρνηση θα αποκλείσει και θα φιλικήσει την πλειοψηφία των στρατευμένων της Μέσης Ανατολής. Οι Βρετανοί τέλος θα εξοπλίσουν αστικές, δοσιλογικές και μη οργανώσεις στις παραμονές της απελευθέρωσης. Και ενώ όλες οι αστικές δυνάμεις λειτουργούσαν σαν ενιαίο μουσικό σύνολο που συντονιζόταν από την ίδια μπαγκέτα και αποσκοπούσε να συντρίψει το εργατικό λαϊκό κίνημα, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ συνέχιζαν να καλούν σε εθνική και αντιφασιστική ενότητα. Με λίγα λόγια, η όξυνση της ταξικής πάλης δεν μεταφράστηκε σε αλλαγή και διόρθωση της στρατηγικής του ΚΚΕ. Έτσι, ακόμα και όταν σωστά ο ΕΛΑΣ συγκρουόταν με τα τάγματα ασφαλείας ή τις άλλες ένοπλες αστικές οργανώσεις, η σύγκρουση δεν αντικριζόταν ως ταξική όπως πραγματικά ήταν, αλλά δικαιολογούταν στη βάση του ενδοτισμού αυτών των οργανώσεων απέναντι στις αρχές κατοχής. Η παραπάνω προσέγγιση αποτέλεσε την αιτία σημαντικών υποχωρήσεων που ξεκίνησαν από την υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο Βρετανικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και συνεχίστηκαν με τις συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας. Με αυτές τις συμφωνίες αναγνωρίστηκε η εξόριστη αστική κυβέρνηση και το ΚΚΕ και το ΕΑΜ συμμετείχαν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Όμως, όπως πολλαπλά ιστορικά έχει αποδειχθεί, τόσο σε συνθήκες υπεριαλιστικού πολέμου όσο και σε συνθήκες ειρήνης, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία εθνική ενότητα στην ταξικά διαγραμμένη κοινωνία, ακριβώς επειδή τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών και των υποεκμετάλλευση είναι διαμετρικά αντίθετα. Κατά συνέπεια, οι προαναφερόμενες υποχωρήσεις ακύρωσαν τη δυνατότητα η εργατική τάξη, στηριζόμενη και στους συμμάχους της, να επιδιώξει να καταλάβει την εξουσία σε μια περίοδο που είχε διαμορφωθεί επαναστατική κατάσταση, ειδικά την περίοδο αποχώρησης των Γερμανών. Πολύ περισσότερο οι υποχωρήσεις επέτρεψαν την επιστροφή της αστικής κυβέρνησης και των Βρετανών συμμάχων της και τη δημιουργία εκείνων των μηχανισμών που θα στρέφονταν ανοιχτά ενάντια στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ και θα προετοίμαζαν την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων και τελικά τη συντριβή του εργατικού λαϊκού κινήματος. Για πολλωστή φορά στην ιστορία του εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος αποδείχθηκε ότι όταν η ταξική πάλι οξύνεται, το δίλημα που μπαίνει είναι καπιταλιστική εργατική εξουσία. Άλλος δρόμος δεν μπορεί να υπάρξει. Παρ' όλα αυτά, είναι λαθεμένη η αντίληψη ότι οι επιλογές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ δεν ήταν συνέπεια της γενικότερης στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, αλλά συνέπεια της κακής εφαρμογής της ή προσωπικών αδυναμιών των ηγετών τους. Και αυτό διότι την ίδια στρατηγική ακολούθησαν και τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα και τα εθνικοαπελευθερωτικά μέτωπα στα οποία πρωτοστατούσαν.
Τελικά ήταν η οξύτητα και οι ιδιαιτερότητες ταξικής πάλης στην Ελλάδα αυτές που υποχρέωσαν τις εχώριες αστικές δυνάμεις και τους ξένους συμμάχους τους να επιδιώξουν τη συντριβή του ιαμικού κινήματος παρά τις υποχωρήσεις των κομμουνιστών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής περίπτωσης αποτελούσε όχι μόνο η καταβαράδρωση του κύρους των αντιναστικών πολιτικών κομμάτων, αλλά και η συνδεόμενη με αυτή η ανυπαρξία ισχυρών αστικών αντιστασιακών οργανώσεων. Επίσης, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούσε το γεγονός ότι στο ΕΑΜ δεν συμμετείχαν μαζικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που θα μπορούσαν να το σύγουν σε ανώδυνες για την καπιταλιστική εξουσία επιλογές. Ενδεικτικός προς αυτό είναι ότι η αποχώρηση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων από το ΕΑΜ τις μέρες του Δεκέμβρη του 1944 εξακολουθεί να περνάει ιστοριογραφικά σε δεύτερο πλάνο ακόμα και σήμερα, ακριβώς επειδή αυτά τα κόμματα δεν διέθεταν μια κάπως αξιόλογη επιρροή. Στο στόχαστρο των αστικών δυνάμεων μπήκε πρωτίστως ο Ελλάς, που αποτελούσε το προστάτη του αδριατικού λαϊκού κινήματος και το φόβητρο της αστικής εξουσίας. Η μονομερής απόφαση των αστικών δυνάμεων να διαλύσουν τον Ελλάς οδήγησε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ στην αποχώρηση από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και στη σκληρή ταξική αναμέτρηση του Δεκέμβρη. Ωστόσο, το ΚΚΕ δεν κατοπτωσέγγερα μέσα στο καμίνι της ταξικής σύγκρουσης να βγάλει τα απαραίτητα διδάγματα από τις εξελίξεις και να προσανατολίσει τη στρατηγική του. Αντίθετα, η μάχη του Δεκέμβρη θεωρήθηκε μέσω πίεσης για τον εκδημοκρατισμό και γι' αυτό δεν συνοδεύτηκε από εξεγέρσεις σε όλο τον ελλαδικό χώρο και από μεταφορά των πιο αξιόμαχων τμήματων του Ελλάς στην Αθήνα. Για τον ίδιο λόγο, μετά την ηρωική μάχη του Δεκέμβρη, η Συμφωνία της Βάρκηζας θεωρήθηκε ως συμβασμός απαραίτητος για να ανοίξει εκ νέου ο δρόμος προς τις δημοκρατικές πολιτικές εξελίξεις. Και αυτό ενώ ο Ελλάς συνέχισε να ελέγχει όλη τη χώρα με εξαίρεση την Αθήνα. Όμως οι πολιτικές επιλογές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ συνέχισαν να προσκύνουν στην αντικειμενική πραγματικότητα. Τη Συμφωνία της Βάρκηζας ακολούθησε η λευκή τρομοκρατία, ο άγριος διωγμός του ιαμικού κινήματος και συνολικότερα η προσπάθεια να ανατραπούν βία οι συσχετισμοί που είχαν διαμορφωθεί στα χρόνια της κατοχής. Στη διάρκεια του 1945 το ΚΚΕ μπόρεσε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να ελέγξει μαζικούς φορείς σε συνθήκες έντασης, της κρατικής τρομοκρατίας. Επίσης, προσανατολίστηκε στην ένοπλη αυτοάμυνα και σε έναν βαθμό στην ανάγκη γενίκευσης της ένοπλης πάλης, δίχως όμως αυτό να αποκρισταλώνεται στις ιδεολογικές πολιτικές επεξεργασίες του 7ου Συνεδρίου. Στις αρχές του 1946, η ηγεσία του ΚΚΕ φαινόταν πλέον ότι προσανατολίζεται σε μια νέα δυναμική αναμέτρηση με τη συμμετοχή πολλών κομμουνιστών και αμυντών που συμμετείχαν ακόμα στον αστικό στρατό. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η σωστή αποχή από τις εκλογές του Μάρτιου του 1946, παρά την αντίθετη γνώμη του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και ειδικά του ΚΚΣΕ. Όμως η ηγεσία του ΚΚΕ εξαρτούσε την επιλογή της ένοπλης πάλης από τη σύμφωνη γνώμη και τη βοήθεια του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και ειδικότερα της Σοβιετικής Ένωσης και των γειτονικών χωρών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Οι τελευταίες, αν και σε μια πορεία χρόνου στήριξαν τον ΔΣΟΕ, στις αρχές του 1946 εκτιμούσαν ότι μια ένοπλη σύγκρουση στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή μιας νέας πολεμικής σύραξης με στόχο τις ίδιες. Μάλιστα, θεωρούσαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο καταστροφικό, σε μια εποχή που το υπεριαλιστικό στρατόπεδο κατήχε ακόμα το μονοπόλιο της ατομικής βόμβας. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο αγώνας του ΔΣΟΕ αποτέλεσε ασπίδα άμυνας απέναντι στις σοσιαλιστικές χώρες. Πολύ περισσότερο, το ενδεχόμενο ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας στην Ελλάδα θα συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου συσχετισμού στη διεθνή πάλη ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της εργασίας. Εξάλλου το ίδιο συνέβη και με την Κινέζικη Επανάσταση. Πάντως, στο βαθμό που το ΚΚΕ δεν μπόρεσε να διορθώσει έγκαιρα δυναμίες στρατηγικής που συνδέονταν με γενικότερες αδυναμίες του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, η γενίκευση του ένοπλου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στο 1946, οπότε υπήρχαν και οι καλύτερες συνθήκες για την επιτυχία του. Αυτό σε έναν βαθμό προδρήκασε και το μελλοντικό χώρο δράσης του Δημοκρατικού Στρατού, όπως και την κοινωνική ταξική σύνθεση των μαχητών του. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι προδιέγραψε και το σοβαρό πρόβλημα των εφεδριών που θα αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για την ήττα του. Παρ' όλα αυτά, τόσο η ταξική αναμέτρηση του Δεκέμβρη του 1944,
όσο και ο τρίφωνος αγώνας του ΔΟΣΕΕ αποτέλεσαν απόδειξη ότι οι υποχωρήσεις του ΚΚΕ δεν οφείλονταν σε συμβιβασμό με τον ταξικό αντίπαλο και καλλιέργησαν σημαντικά ταξικά αντανακλαστικά για τις επόμενες γενιές. Αντανακλαστικά που διατηρήθηκαν ακόμα και μετά την οπορτουνιστική στροφή του 1956, που πραγματοποιήθηκε με την καθοριστική παρέμβαση του ΚΚΣΕ και άλλων 5 κομμουνιστικών κομμάτων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συνολικότερα η δεκαετία του 40, οπότε η εργατική τάξη και η υποεκμετάλλευση μάζες βγήκαν στο προσκήνιο της ιστορίας επιδιώκοντας να πάρουν τις θήκες στα χέρια τους. Αποτελεί πηγή άκλησης χρήσιμων ιστορικών διδαγμάτων και πηγή έμπνευσης για τους σημερινούς αγώνες. Καταρχάς, η εξέταση της ιστορίας και των χαρακτηριστικών της αμυντικής αντίστασης διδάσκει ότι ο συστηματικός και υπομονετικός αγώνας των κομμουνιστών σε μη επαναστατικές συνθήκες αποτελεί το απαραίτητο έδαφος για την ενδυγάδωση του εργατικού λαϊκού κινήματος σε συνθήκες αστάθειας της καπιταλιστικής εξουσίας. Επίσης, η αμυντική αντίσταση απέδειξε ότι ο συσχετισμός δυνάμεων σε χώρο και διεθνές επίπεδο, όσο αρνητικός κι αν είναι, δεν μπορεί να κατανοείται ως σταθερός και ανεπηρέαστος από τη μαζική πάλη της εργατικής τάξης και των συμμάχων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να κατακτά τη δυνατότητα να δράσει όλες τις συνθήκες προσανατολισμένο από την επαναστατική στρατηγική. Τη δεκαετία του 40, το ΚΚΕ, επιμένοντας στην αντιφασιστική και στην εθνική ενότητα, δεν κατόρθωσε να μετατρέψει τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα σε πάλι για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Όμως, η όψιση της ταξικής πάλης αμέσως πριν από την απελευθέρωση αλλά και μετά από αυτή, απέδειξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ενότητα σε μια ταξικά διαιρεμένη κοινωνία. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να συνεργαστεί κυβερνητικά με οποιοδήποτε αστικό τμήμα, σοσιαλδημοκρατικό, δημοκρατικό, κεντρό, φιλελεύθερο ή άλλο. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε φάση ή περίοδο, είτε μιλάμε για πάλι ενάντια σε ξένη κατοχή, είτε για πάλι ενάντια σε μια δικτακτορία ή οποιασδήποτε άλλη μορφή αναστολή τη αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς, όπως αποδεικνύθηκε από την ιστορία της δεκαετίας του 40, ο αντικομμουνισμός με την έννοια της αστικής εχθρότητας απέναντι στο κομμουνιστικό κίνημα που επιδιώκει την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, δεν αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα μιας μερίδας του αστικού πολιτικού κόσμου, αλλά κοινό χαρακτηριστικό του συνόλου. Μέσα από την αρνητική πείρα της τραγικής κατάληξης αμυντικής αντίστασης, διδασκόμαστε ακόμα ότι οι αγώνες του εργατικού, λαϊκού και του κομμουνιστικού κινήματος, όσο μαζική και ηρωική κι αν είναι, όπως αναμφισβήτητα ήταν οι αγώνες του ΙΑΜΕΛΑ στην κατοχή και το Δεκέμβριο του 1944 και στη συνέχεια ο αγώνας του ΔΟΣΟΕ, δεν μπορούν να φέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αν δεν προσανατολίζονται από την επαναστατική στρατηγική, αν δεν κατευθύνονται στην ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η άρνηση ιστορικών διδαγμάτων και συμπερασμάτων από τις τρεις μεγάλες ανατάσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος που καθοδηγήθηκαν από το ΚΚΕ αποτελεί όχι μόνο ένα απόσπαστο στοιχείο της σημερινής πάλης, αλλά και την καλύτερη τιμή για όσους αγωνίστηκαν, για όσους εκτελέστηκαν και σκοτώθηκαν, για όσους φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και βασανίστηκαν για να ξημερώσει μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.